Όπως φάνηκε και από τη Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη, όπου η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έκανε την πρώτη εμφάνισή της ευθνίδια στις σχολές με την έναρξη της εξεταστικής περίοδου, αυτό που κάνει είναι αυτό που έκανε και εκείνη τη μέρα. Έρχεται το απόγευμα σε μια προσπάθεια να μας πιάσει στον ύπνο ευνηδιαστικά την ώρα που οι φοιτητές δεν είναι στις σχολές μας και παραμένει έξω από τις πύλες του ΕΚΠΑ αλλά και στο Πολυτεχνείο. Δυστυχώς, με τη συνοδεία ακόμα περισσότερων δυνάμεων καταστολής, όπως κλούβες αστυνομίας, ΜΑΤ και ΟΠΚΕ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που επιδιώκει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι να παραμένει εκτός των πυλών της Πανεπιστημιούπολης, αντίστοιχα ξαναλέω και του MEP, με τη συνοδεία των αστυνομικών δήθεν για να εξασφαλίσουν την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει με τη μαζική μας παρουσία να μην εισχωρήσουν μέσα στα ιδρύματα, μέσα στο ΕΚΠΑ εν προκειμένου. Παρ' όλα αυτά, όταν σημειώθηκαν τα περιστατικά, τα οποία αναφέραμε κιόλας σχετικά με την παρενόχληση κοπέλας, για παράδειγμα, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν έρχονται εδώ για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους, να την νομιμοποιήσουν, αλλά όταν πραγματικά πρόκειται να προστατεύσουν φοιτήτριες από την ανομία, οι φοιτητές δεν το κάνουν. Έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον πως είναι επιλογή της κυβέρνησης να δίνει 50 εκατομμύρια για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, άλλα 600 εκατομμύρια για την επιχειρηματική δραστηριότητα των πανεπιστημίων, την ίδια στιγμή που τα ιδρύματα στενάζουν. Τι ζητάμε λοιπόν, και το ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την περίοδο της πανδημίας, ζητάμε προσλήψεις καθηγητών, αύξηση του καθηγητικού προσωπικού. Υπάρχουν τμήματα τα οποία αναγκάζονται να κόβουν προγράμματα σπουδών, γιατί δεν έχουν καθηγητές. Υπάρχουν φοιτητές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με πτυχιακές και πρακτικές εργασίες, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές. Ζητάμε πρόσληψη του απαραίτητου διοικητικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης υποδομών των ιδρυμάτων μας. Ζητάμε αυτά τα λεφτά να πάνε για τις πραγματικές μας ανάγκες. 300 ευρώ μηνιαίως στο εργαστικό επίδομα, όταν τα νίκια είναι τουλάχιστον 500 ευρώ για σπίτια ερείπια. Ζητάμε δωρεάν συγγράμματα, όταν 6 τμήματα στη φιλοσοφική δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα, είναι τα τμήματα των ξενογλώσσων. Ζητάμε προσωπικό. Το ξαναείπαμε βέβαια αυτό στα ιδρύματα και ζητάμε να πάρθουν μέτρα ελάφρυνσης και των οικογενειών μας. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά που είναι με δίδακτρα. Ζητάμε να αυξηθεί τώρα η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να καταργηθούν τα δίδακτρα σε κάθε μεταπτυχιακό. Είναι αιτήματα λογικά, αιτήματα όλων των φοιτητών που έχουν υιοθετηθεί από ακόμα περισσότερους και η κυβέρνηση επιλέγει να μην τα ικανοποιεί. Βρεθήκαμε και εμείς εδώ για να δηλώσουμε προφανώς ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν πρόκειται να πατήσει στις σχολές μας. Φάνηκε και από το όριο καταστολής και στο κέντρο της Αθήνας και ανέφερε σε κάποια πράγματα η συνάδελφος πριν ότι δεν φέρνουν την αστυνομία για να μας προστατεύσει αλλά για να καταστήλει το φοιτητικό κίνημα που αυτή τη στιγμή διεκδικεί σπουδές στο ύψος των σύγχρονων αναγκών της, διεκδικεί μέτρα για την ακρίβεια για να μην υποφέρουμε για το χειμώνα που μας επιφυλάσσουν. Εμείς συγκεκριμένα και στο φυσικό διεκδικούμε αυτή τη στιγμή να μην αποσπαστεί και η παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο μας. Ωραία, να μην πληρώνουμε για να είναι ένα ξεχωριστό προπτυχιακό ας πούμε, πρόγραμμα σπουδών. Και γι' αυτό καλούμε στο συλλαλητήριο 7 η ώρα στα Προπήλαια την Τετάρτη για να απαντήσουμε δυναμικά. Εμείς σε συντονισμό με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους είμαστε ενάντια στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει και τα ΜΑΤ ας πούμε, μαζί με την αστυνομία. Για τον πολύ απλό λόγο ότι έχει επιλέξει η κυβέρνηση να δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, για την ασφάλειά μας, που και στο Απιθύτα και εδώ πέρα στις πύλες και στη πύλη του Κοκκινοπούλου στο Πολυτεχνείο, έχει δείξει ότι δεν είναι για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, βλέπουμε τα θωρακισμένους πάνωπλους ανθρώπους για να πατάξουν την εγκληματικότητα, ενώ τώρα, ας πούμε, έξω από τη ΦΕΠΑ, φαίνεται να μην τους ενδιαφέρει η εγκληματικότητα, ενώ οι φοιτητές ζητούμε μέτρα προστασίας, ας πούμε να γίνει καλύτερος ο φωτισμός, να προσληφθούν περισσότεροι φύλακες στις πύλες, τα οποία θέματα εγκληματικότητας πραγματικά μέσα στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή είναι ένα αφήγημα της κυβέρνησης που θέλει απλά να επιβάλλει αυτό ακριβώς, την αστυνομία. Εμείς ζητάμε ότι αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να δοθούν εκεί πέρα. Και άμα θέλετε κιόλας, είναι και πολύ. Είναι προφανές ότι αυτά τα χρήματα δίνονται για την καταστολή αντί να δοθούν για τις ανάγκες μας. Και να σας πω το πολύ απλό. Έχουμε κάποια γραφεία διασύνδεσης στο Πολυτεχνείο, τον ΕΛΚΕ, ας πούμε, για τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και τον ΕΠΙΣΕΗ, τα οποία διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή που το φαγητό ζηλέσχης μας
είναι κάκιστης ποιότητας. Την ίδια στιγμή που η φοιτητική με έρευνα τώρα έχει πάει στα άπατα και μιλάνε για νίκια, ας πούμε, και για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την ίδια ώρα που μας λένε ότι στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ για να έχουμε air condition και θέρμανση μέσα στη τέτοια, μέσα στη χρονιά, και ότι θα πρέπει να κλείνουμε τον κλιματισμό. Την ίδια στιγμή που αντί για 90 καθηγητές που έχουμε ανάγκη, έχουμε 60 καθηγητές. Και αυτές οι προσλήψεις δεν έχουν γίνει και δεν έχουν πει πότε θα γίνουν. Δηλαδή, σε αυτά, στα πραγματικά αιτήματα των φοιτητών, πότε θα απαντήσουν? Εμείς δεν θα περιμένουμε να απαντήσουν, γιατί ξέρουμε ότι θέλουν να θωρακίσουν τα συμφέροντά τους, θέλουν να θωρακίσουν τα μνημόνια συνεργασίας που κάνουν και με τον ΣΕΒ. Έχουν βγει και έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημά τους είναι η σύνδεση του Πολυτεχνείου, η άμεση σύνδεση του Πολυτεχνείου και των ερευνητικών προγραμμάτων τους με την επιχειρηματικότητα και με το πώς να βγάλουν λεφτά. Αλλά το πώς οι φοιτητές μπορούμε να σπουδάσουμε, να βγάλουμε ένα πτυχίο το οποίο θα είναι η μοναδική προϋπόθεση για δουλειά και μετά να προσφέρουμε στην κοινωνία μας, δεν έχουν σκεφτεί. Η έρευνα, ας πούμε, η θεωρητική, έχει πάει στο καλάθι των αχρήστων. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα διεκδικούν οι φοιτητές και θα τα διεκδικήσουν και την Τετάρτη, στις 7 η ώρα στα προπήλαια.